Υπεύθυνοι ιερών ναών και ιδρυμάτων καταφτάνουν από νωρίς στην Τράπεζα Τροφίμων στην περιοχή της Νικόπολης και παραλαμβάνουν δέματα με φρούτα, λαχανικά, πατάτες και γλυκά για τα συσίτια που προσφέρουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα τρόφιμα συγκεντρώνονται χάρη στη διαμεσολάβηση των εθελοντών του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Τράπεζας Τροφίμων, οι οποίοι μεσολαβούν ώστε να παραλυφθούν από εταιρείες, τρόφιμα των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει. Εδώ και 2 χρόνια έχουν πάνει το συσίτιο εκεί πέρα. Και ανάλογα με τις δουλειές παίρνουμε από εδώ την Αλληνική, την Ευθόδο που ερχόμαστε παίρνουμε τακτικά. 30 οικογένειες σητίζονται από εκεί. Είναι μια βοήθεια οπωσδήποτε. Γίνεται όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Μια φορά τη βδομάδα ή στις 15 μια φορά όσο μπορούμε πιο συχνά και υπάρχουν τρόφιμα. Αυξάνεται ο κόσμος όσο περνάει. Ναι, αυξάνεται ο κόσμος. Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Τράπεζας Τροφίμων στεγάζεται σε ένα υπόγειο στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Το έστασε πριν 15 χρόνια μια ομάδα εθελοντών με στόχο να πείσει εταιρείες τροφίμων να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και να προσφέρουν ό,τι μπορούν σε ναούς και ιδρύματα τα οποία προσφέρουν καθημερινά ένα πιάτο φαΐ σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Αυξάνουν συνέχεια οι ανάγκες και αυξάνουν συνέχεια τα συσίτια. Δηλαδή, για να σας πω ένα παράδειγμα, συσίτιο το οποίο εδώ κοντά στον Εύωσμο είχε 100 άτομα πριν από 5 χρόνια, σήμερα έχει φτάσει 400. Η τράπεζα δεν χορηγεί τρόφιμα σε άτομα μεμονωμένα, παρά μόνο σε ναούς και ιδρύματα. Εκτός από τις προσφορές εταιριών, δέχεται και δωρεές από απλούς πολίτες που δίνουν κάτι από το υστέρημά τους σε ημέρες εράνων που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πριν από μερικές ημέρες, έγινε ο ετήσιος έρανος. Γίνεται μια φορά τα Χριστούγεννα και μια φορά για τα Χριστούγεννα και μια φορά για το Πάσχα. Είδα ανθρώπους οι οποίοι έβλεπες ότι ήταν από το υστέρημά τους. Έπαιρναν μια σακούλα και έφερναν 5 πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι συγκινητικό. Βέβαια δεν έλειψαν και κάποιοι άλλοι που λέγανε αφήστε μας. Όμως αυτούς τους αφήνω στην άκρη. Και παίρνω αυτούς τους άλλους, τους φτωχούς ανθρώπους, που έβλεπες ότι είχαν μια σακούλα για το σπίτι τους και άλλη μια σακούλα τη δίνανε σε εμάς. Η Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Γεράσιμου Βασιλόπουλου και το παράρτημα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1998 στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 67 στην περιοχή της Νικόπολης.